6 and 7 years old. Cute. Τώρα όμως θα δείτε και τον Ερμή που είναι 14, this was Ερμής 14 και τον Ιάσονα που είναι 12 and the Ιάσονας που is 12 years old. Ενώ τέλος θα γνωρίσετε τι δουλεύει με τον Εύερ και τα μεγαλύτερα αρσενικά είναι 21 και 24. And let's meet also Levi and Everty, 21 and 24 years old. Θα γνωρίσετε όμως και τη Βέρα, η οποία είναι 39 ετών, είναι η θηλυκιά της παρέας. And you will meet also Vera, the girl of the group, she is 39 years old. Να σας πω όμως πως τα δελφίνια δεν είχαν πάντοτε τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Πριν από 55 εκατομμύρια χρόνια ήταν χερσαία θηλαστικά, ζούσαν δηλαδή στη ξηρά. Και η εξέλιξη είναι αυτή που τα οδήγησε στο κοντά τον Λέβη. We take a closer look at Λέβη. Τα δύο πλευρικά περίγια λοιπόν που έχουν τα δελφινάκια, όταν ήταν χερσαία θηλαστικά ήταν τα μπροστινά τους πόδια. Και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για αυτά. Χάρη στα πλευρικά πτερήγια κάνουν κάθε κίνηση μεγάλες ακρίβειες μέσα στο νερό και θα μας δείξουν και ένα παράδειγμα. The flippers that they have are very useful. Due to them they do precise movements in the water. And we will see an example. Before evolution, these flippers used to be their front feet when they were still land mammals. Η μύτη τους λοιπόν σήμερα ονομάζεται φυσιτήρας και είναι αυτή η τρυπίτσα και ψηλά στο κεφάλι τους. Θα κάνουμε λοιπόν λίγο ησυχία για να ακούσουμε τον ήχο που κάνουν όταν βγαίνουν στην επιφάνεια του νερού για να πάρουν την ανάσα τους. Today their nose is called blowhole. And now let's listen to the sound they make when they come on the surface to take their breath. Θα μας δείξουν όμως και λίγο καλύτερα τα πλευρικά τους πτερύγια. Είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν πως άμα κάναμε μια ακτινογραφία σε αυτά, θα μπορούσαμε ακόμα και σήμερα να διακρίνουμε τα 5 δάχτυλα των προγόνων τους. Now we will look better at the flippers. And if we did an X-ray in them, we could still distinguish even today the 5 fingers of their ancestor. Βλέπεις, πάμε, το βλέπεις. Παρακαλώ, όσοι είναι στην είσοδο μπορούν να κάτσουν σε μία θέση. Απαγορεύεται να κλείνετε εκεί το χώρο, πρέπει να καθίσετε. Θα μας γυρίσουν όμως και ανάσκελα και να μας δείξουν τις κυλίτσες τους. Εκεί λοιπόν θα παρατηρήσετε, πέρα από τον αφαλό, πως έχουν και διαφορετικό χρώμα σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα. Now they will show you their bellies and you will observe the color, which is more light than the rest of their body, which is more dark. Αυτό λοιπόν είναι ένα είδος καμουφλάζ που τους παρέχει η φύση για να προστατεύονται από τις θρυφτές τους.